Δεν κατάλαβα πως το πόδι μου κόλλησε στο χορδάρι και μια στιγμή προσπάθησα να κάνω τάκλι, την άλλη νιώσα ένα μεγάλο κράκ στο πόδι μου. Ξαφνικά βρέθηκα κάτω και ο πόνος ήταν πολύ έντονος. Την στιγμή σκέφτηκα ότι θα είναι σοβαρός τραυματισμός, αλλά μετά ευτυχώς τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα από όσο νόμιζα. Ελπίζω ότι σε λίγες εβδομάδες θα είμαι πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Καλώς ή κακώς, η ζωή μας είναι το ποδόσφαιρο και είναι το επάγγελμά μας. Την ώρα που χτυπάς, το μόνο που σκέφτεσαι είναι το μέλλον σου. Τουλάχιστον αυτό σκέφτηκα εγώ, τι θα γίνει, πόσο καιρό θα μου πάρει να επιστρέψω στο γήπεδο και πόσο σοβαρή είναι η ζημιά που έχω πάθει. Στο κομμάτι της διαχείρισης εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν μπορεί κάποιος να σε βοηθήσει. Οπότε απλά πέρασαν κάποιες ώρες και συνήλθα από το όλο σοκ τραυματισμού. Πέρα από αυτό την επόμενη μέρα, που είναι και πιο σημαντική γιατί ξεκινάς την αποκατάστασή σου από την πρώτη κιόλας μέρα, η οικογένειά σου συνήθως είναι αυτή που σου στέκεται, κυρίως σε μένα. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει όταν παίρνεις τόσα μηνύματα από άγνωστους ανθρώπους που δεν σε ξέρουν αλλά σε παρακολουθούν και συμπαθούν χωρίς καν να σε έχουν γνωρίσει. Είναι πολύ ωραίο γιατί βλέπεις ότι κάποιοι νοιάζονται για σένα και όλη αυτή η στήριξη σου κάνει πολύ καλό. Όταν παίρνεις πολύ αγάπη και έχεις ψυχολογικά ήρεμος και πιστεύεις ότι το ξεπεράσεις, τότε ακόμη και η θεραπεία γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Εγώ θα λείψω σχεδόν 2 μήνες και το σκέφτομαι και είναι δύσκολο. Είναι πραγματικά ψυχοφθόρο να πηγαίνεις κάθε μέρα στην προπόνηση, μπορεί να προπονήσεις με την ομάδα, να κάνεις το ατομικό σου πρόγραμμα, τις θεραπείες, στο γυμναστήριο και ξανά και ξανά και ξανά, να βλέπεις την ομάδα να παίζει αγώνες χωρίς εσένα. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να είσαι δυνατός, γιατί όπως είπα και πριν, το επάγγελμά μας είναι η ζωή μας, οπότε αναγκαστικά πρέπει να ανταπεξέλθουμε. Πηγαίνω για θεραπεία από το πρωί και γυμναστήριο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και πολλές φορές και στο απόγευμα. Από εκεί πέρα ξεκουράζομαι, βλέπω την οικογένειά μου τη ευκαιρία και τους φίλους μου. Και ξανά την άλλη μέρα το ίδιο και το ίδιο και το ίδιο. Δεν έχω μπει στη ρουτίνα αυτή, το έχω συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να κάνω αυτά τις θεραπείες και τα γυμναστήριά μου για να επιστρέψω δυνατός. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαι σε πολύ καλή κατάσταση για να την αντιμετωπίσω.